Λοιπόν, καλημέρα κύριοι συνάδελφοι. Εγώ το μόνο που έχω να εγγυηθώ είναι ότι το παιχνίδι δεν είναι στημένο, τουλάχιστον από τη μεριά της διαιτησίας, εκεί δηλαδή που έπασχε όλο το σύστημα, τουλάχιστον φέτο. Θα είμαστε μαζί το υπόλοιπο πρωινό, δηλαδή και μαζί. Στο συγκεκριμένο ζήτημα, το οποίο αποτελεί το κλείσιμο μιας ενότητας που ξεκίνησε χθες, έχουμε να αντιμετωπίσουμε τα παρεπόμενα μιας καθημερινής κλινικής πρακτικής, όπερ σημαίνει πως μετά από την ανάληψη κάθε θεραπευτικής πρωτοβουλίας, είτε αυτή είναι επιθετική, είτε είναι συντηρητική θεραπευτικής πρωτοβουλίας στα πλαίσια της αντιμετώπισης του καρκίνου του προστάτη εννοώ, ο κλινικός, ο γιατρός, ο ουρολόγος αντιμετωπίζει κάποια συγκεκριμένα ερωτήματα από τον ασθενή και το περιβάλλον του. Μερικά είναι πρωτόλια, χοντρά, αλλά πραγματικά. Δηλαδή, κάνω αυτό και τελειώνουμε. Κάνω αυτό και σταματάμε το κακό εδώ. Εκεί, όπως γνωρίζετε και από την δική σας κλινική πρακτική και από την πείρα των άλλων, υπάρχει ένα φάσμα απαντήσεων που μπορεί να δοθεί. Μέσα σε όλες αυτές, ως εργαλείο παρακολούθησης, μπαίνει και το PSA. Εισάγοντας το παιχνίδι του μέλλοντος, της παρακολούθησης του περιστατικού πλέον, σε ένα πεδίο στο οποίο οι Έλληνες ασθενείς τα τελευταία χρόνια έχουν μπει άτσαλα, το PSA εννοώ, και το χειρίζονται όπως οι ίδιοι το περιβάλλον του ή ο οικογενειακός τους γιατρός νομίζει. Ο ουρολόγος πολλές φορές σύρεται στο παιχνίδι αυτό και αναγκάζεται να αξιολογήσει την πορεία του περιστατικού με βάση αυτό. Ας δούμε λοιπόν τον τρόπο τον οποίο δύο διακεκριμένοι συνάδελφοι τοποθετούνται απέναντι σε αυτό το πρακτικό ζήτημα. Κύριε Καθηγητά, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και οι δύο. Το παιχνίδι από τη διαιτησία σίγουρα δεν είναι στημένο. Δεν ξέρω αν είναι στημένο από τον καθηγητή στο βάθος που με βάζει κάθε χρονιά να κάνω αντιπαράθεση με τον κύριο Μητρόπουλο. Δύσκολο, πολύ δύσκολο, το έχετε αναγνωρίσει όλοι. Σε θέματα που, για να είμαστε ειλικρινείς, τα καλώδια είναι πολύ μπερδεμένα. Δηλαδή, ούτε ογκολόγοι, ούτε ακτινοθεραπευτές, ούτε εμείς οι ίδιοι δεν μπορούμε να δώσουμε καθαρά αποτελέσματα. Είναι σαν αν θα πρέπει να κάνουμε PSA σε όλους μας τους αρρώστους και πρωτογενώς ή μετά από την βιοχημική υποτροπή. Για να σας δώσω λίγο να καταλάβετε το ερώτημα, δηλαδή τι θέλουμε να απαντήσουμε σήμερα και τι εγώ θα υποστηρίξω, αυτό που μου δώσανε σαν τίτλο, το PSA είναι ο αντίπαλος του καρκίνου του προστάτη, εγώ θα το μετατρέψω. Δεν είναι ο αντίπαλος, αλλά είναι το καλύτερο εργαλείο που έχουμε τουλάχιστον μέχρι σήμερα. Και αυτό θυμηθείτε το καλά όταν θα συζητήσουμε. Και γιατί θα προσπαθήσω να δείξω ότι στις διάφορες βιοχημικές υποτροπές κάτι έχουμε να κάνουμε σε αυτόν τον άρρωστο. Δεν μπορούμε να τον αφήσουμε έτσι και θα το συζητήσουμε. Τα ερωτήματα λοιπόν για τη βιοχημική υποτροπή, είτε αυτή είναι μετά από ακτινοβολία, από ριζική προστατεκτομή ή από ορμονοθεραπεία, αυτά τα τρία πράγματα θα συζητήσουμε, είναι αν οι άρρωστοι αυτοί τελικά πρέπει να πάρουν ή όχι θεραπεία. Και αν ναι, πότε και κυρίως αν θα είναι τοπική ή συστηματική η θεραπεία αυτή. Για να το απαντήσουμε καλά αυτό, πρέπει να γνωρίζουμε καλά τη φυσική πορεία της υποτροπής, που δεν την ξέρουμε πολύ καλά, γιατί ό,τι θεραπεία και να δώσετε, πρέπει να έχει κάποιο θεραπευτικό αποτέλεσμα. Έχουμε θεραπευτικό αποτέλεσμα, δηλαδή πώς το μετράμε αυτό. Και εκεί είναι όλο το παιχνίδι που θα τσακωθούμε με τον κύριο Μητρόπουλο. Γιατί εάν το τελικό αποτέλεσμα είναι το overall survival, ναι, εντάξει, εκεί θα το συζητήσουμε. Δεν έχουμε πολύ καλό τέτοιο αποτέλεσμα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και το cancer specific survival, είναι και η ποιότητα ζωής, είναι και η καθυστέρηση των επιπλοκών. Σίγουρα παίζει ρόλο η ηλικία στους αρρώστους και σίγουρα παίζει ρόλο και το τι κακό θα του κάνουμε από αυτό που θα του δώσουμε. Αλλά δεν μπορούμε να τα έχουμε στην ζωή όλα. Όταν λοιπόν θέλουμε να ξέρουμε γενικότερα από μια υποτροπή, εάν έχουμε συστηματική ή τοπική υποτροπή σε έναν άρρωστό μας, τι χρησιμοποιούμε, παιδιά, σήμερα? Το PSA. Δηλαδή, όλοι θα συζητήσουμε μετά τις τοπικές θεραπείες την κινητικότητα του PSA. Αυτό χρησιμοποιούμε όλοι. Δεν καθόμαστε, συνδυάζουμε βέβαια
με τους ιστολογικούς τύπους, αλλά χρησιμοποιούμε το PSA για να πούμε και κυρίως την κινητικότητα, και το ξέρετε όλοι, αν είναι τοπική, συστηματική ή μεταστατική νόσος. Και αυτό γίνεται και μετά από τις ακτινοβολίες στους ορισμούς. Το θέμα είναι, και αφού το χρησιμοποιώ, εμένα με βοηθάει, και αν ξέρω αν είναι μεταστατική νόσος, μα είπαμε προηγουμένως ότι έχουμε και το στηρίζουμε από τα guidelines για τη μεταστατική νόσο, και ξεκινάω λίγο ανάποδα, ότι μπορούμε να του ξεκινήσουμε πρώιμα ορμονοθεραπεία. Το συμφωνήσαμε όλοι μαζί. Και αυτό το αποφασίζουμε στον άρρωστό μας από το PSA. Και από το PSA. Αλλά κυρίως από την κινητικότητα, για να είμαστε ειλικρινείς. Και γι' αυτό τα guidelines λένε, με ένα επίπεδο level of evidence β' βέβαια, ότι εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε θεραπεία. Στις τοπικές υποτροπές, βιοχημική υποτροπή μετά ριζική προστατεκτόμη, είμαι σίγουρος ότι ο κ. Μητρόπουλος θα καθίσει σε αυτή τη διαφάνεια, που τι λέει, είναι η φυσική πορεία της νόσου. Και λέει ότι εγώ, όταν θα έχω υποτροπή, σε 8 χρόνια θα έχω κλινική μετάσταση και σε άλλα 5 χρόνια θα έχω θάνατο από την κλινική μετάσταση. Και μόνο οι 3 στους 10. Αυτό λέει αυτή η διαφάνεια. Και γιατί να δώσω θεραπεία σε έναν άρρωστο που τελικά θα πεθάνει μετά από 13 χρόνια, τον έχω χειρουργήσει στα 70, υποτροπία στα 75 και θα πεθάνει στα 114. Το ερώτημα είναι ότι οι μελέτες αυτές, δεν υποστηρίζω τον κύριο Μητρόπουλο, απλώς θα τον καταρρύψω, γιατί οι μελέτες αυτές είναι φανταστικές, έρχονται μόνο από τον Τζον Χόπκινς, από την εμπειρία ενός και μόνο χειρουργού. Ισχύουν τα ίδια πράγματα στην Ευρώπη. Υπάρχει μόνο μία μελέτη σε abstract, πέρυσι στο AUA, από το Αμβούργο. Τον σκάψατε το λάκκο σας ήδη. Εντάξει, καμία αντίρρηση. Η οποία λέει ότι στην ουσία τα πράγματα στην Ευρώπη πιθανότατα να έρχονται και πιο νωρίς. Δηλαδή να μην είναι 15 τα χρόνια, αλλά στο θάνατο να φτάνουμε λίγο γρηγορότερα. Και τι συμβαίνει αν δούμε στην Αμερική από μελέτες από όλους τους υπόλοιπους. Εκτός, βλέπετε στη 15ετία, η θνητότητα δεν είναι τόσο ασήμαντη στη 15ετία, για να είμαστε ειλικρινείς. Και αυτό που φαίνεται ότι αυτοί οι οποίοι δεν είχαν κάνει υποτροπή, σε σύγκριση με αυτούς που κάνουν υποτροπή, η θνητότητά τους είναι λίγο μεγαλύτερη. Και τελικά, όσοι υποτροπιάσουν νωρίς, που αποτελεί το 90% των αρρώστων αυτών, έχουν τη χειρότερη πρόγνωση. Άρα έχουμε και για την πρόγνωση ορισμένα στοιχεία με βάση το PSA. Τι λέει αυτή η κακή διαφάνεια. Και τελικά, εντάξει, ξέρουμε τι είναι, έκανε η τοπική υποτροπή. Έχω κάτι να του δώσω αυτού του ανθρώπου. Η ακτινοθεραπεία διάσωση μετά τη ριζική προστατεκτομή τελικά θα τον βοηθήσει. Στο overall survival πιθανόν όχι, αλλά στο cancer specific survival ή στην πρόοδο της βιοχημικής υποτροπής πιθανόν να τον βοηθήσει. Και εκεί πάλι το PSA είναι καλό προγνωστικό σημείο. Και θα βοηθήσει, λέει αυτή η διαφάνεια, όχι μόνο εκείνους τους αρρώστους που είναι υποψήφοι για τοπική υποτροπή μόνο, αλλά εξίσου θα βοηθήσει και αυτούς που έχουν κριτήρια και για μεταστατική νόσο. Δεν είναι για το overall survival. Και είναι σίγουρο για την ακτινοθεραπεία διάσωση ότι θα έχουν καλύτερα αποτελέσματα όταν πάλι με βάση το PSA ξεκινάμε την σάλβα της ακτινοθεραπείας σε χαμηλά επίπεδα PSA. Και αν κανείς θέλει να μεταφέρει, δεν είναι πολύ δίκαιο αυτό, την εμπειρία, γιατί δεν βασίζεται στο PSA για να είμαστε ειλικρινείς, την εμπειρία από την επικουρική ακτινοθεραπεία, δηλαδή όταν την ξεκινάω αμέσως με βάση τα ιστολογικά κριτήρια στον άρρωστό μου, για να είμαστε ειλικρινείς, αυτό δεν βασίζεται στο PSA, φαίνεται ότι έχουμε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα στην επιβίωση, στο overall survival αυτών των αρρώστων. Επομένως, έχουμε κάποια κριτήρια ότι έχουμε και θεραπεία για αυτούς τους αρρώστους. Και είναι σημαντικό. Αν ήμασταν δικαστήριο, θα φώναζα τώρα ένσταση, κύριε Πρόεδρε, αυτό είναι άσχετο με το. Και να διαγραφεί από τα πρακτικά. Είπα ότι δεν βασίζεται μόνο στο PSA, αλλά έχουμε ενδείξεις για τη θεραπεία αυτών των αρρώστων. Που είναι σημαντικό, για να είμαστε ειλικρινείς. Και το τόνισα. Αλλά για κοιτάξτε τώρα τα guidelines. Εγώ τι είμαι, ένας φτωχός και μόνος ουρολόγος. Εδώ λένε ότι τα local recurrences με το level of evidence όχι πολύ υψηλό θα πρέπει να τα θεραπεύουμε με salvage ακτινοβολία. Πού βασίζεται αυτό? Μα το PSA. Δεν πρόκειται πώς το λένε. Δηλαδή πότε θα το δώσουμε, θα πρέπει να δούμε την τιμή του PSA. Τα λένε τα guidelines, κύριε Μητρόπουλε, όχι εγώ, για να είμαι ειλικρινής. Τι γίνεται μετά την ακτινοβολία? Μετά την ακτινοβολία η κλινική πρόοδος της νόσου, ακόμα χειρότερα, έρχεται πιο κοντά σε εμάς. Και τελικά, ποιοι είναι οι καλύτεροι υποψήφοι για να πάρουν θεραπεία μετά? Σίγουρα δεν είναι μόνο το PSA, αλλά η κινητική του PSA παίζει ρόλο.
Και θα μου πει ο κ. Μητρόπουλος εκεί, τι θεραπεία θα του δώσει, ορμονικό χειρισμό, ο οποίος δεν κάνει τίποτα στην ουσία, ό,τι λέγαμε προηγουμένως. Ή μη μου πεις ότι θα του κάνεις κρυοθεραπεία, απόδειξέ μου τι είναι. Καμία θεραπεία δεν έχει αποδειχτεί πολύ καλή, για να είμαστε ειλικρινείς. Μόνο που έρχονται καινούργιες μελέτες που λένε ότι η ριζική προστατεκτομή διάσωσης, εδώ είναι που θα με γδάρει ζωντανό, δεν είναι, είναι biased μελέτες από πολύ μεγάλα κέντρα με πολύ μεγάλη εμπειρία, αλλά τουλάχιστον κάτι διαφαίνεται να έχουμε για αυτούς τους αρρώστους. Αν αυτοί οι άνθρωποι δώσανε τα ίδια αποτελέσματα με τη στάνταρ, ογκολογικά αποτελέσματα με τη στάνταρ ριζική προστατεκτομή, η salvage με τη στάνταρ, κάτι διαφαίνεται ότι ίσως αλλάξει σε αυτούς τους αρρώστους με βάση το PSA. Και με βάση το PSA, ξέρουμε, όχι μόνο το PSA, ξέρουμε αν οι άρρωστοι αυτοί θα έχουν κλινικά εντοπισμένη νόσο ή αν θα έχουν, για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, θετικά εγχειρητικά όρια. Και επίσης, υπάρχουν μελέτες από το Σκαρδίνο που πραγματικά τον εμπιστεύομαι, γιατί παρακολουθώ όλη τη βιβλιογραφία και νομίζω ότι είναι πιο αληθινός από όλους τους Αμερικάνους χειρουργούς στον καρκίνο του προστάτη, ότι το PSA πριν την ριζική προστατεκτομή διάσωσης και φυσικά και η επιθετικότητα του καρκίνου σχετίζονται με το θάνατο από τον καρκίνο του προστάτη. Και έτσι τι λένε τα guidelines? Τα guidelines λένε ότι με το PSA και μόνο θα μπορούσαμε να κάνουμε salvage ριζική θεραπεία σε αυτούς τους αρρώστους. Οι άλλες ίσως να είναι έξω από το παιχνίδι. Φυσικά όταν έχουμε μεταστατική νόσο πρέπει να δίνουμε ορμονική θεραπεία. Και τελειώνω με την υποτροπή μετά, μετά τον ορμονικό χειρισμό. Εκεί ο κύριος Μητρόπουλος ίσως έχει δίκιο, για να είμαστε ειλικρινείς, γιατί δεν είναι όλοι οι ίδιοι ασθενείς. Και παρόλο που είναι τελείως διαφορετικός να είναι μεταστατικός ή μεταστατικός, να είναι ευνοάντοχος ή μη ευνοάντοχος ο άρρωστός μας, και σίγουρα έβαλα αυτή τη διαφάνεια γιατί πραγματικά είμαι υποχρεωμένος να το πω, ότι κατά του PSA να το χρησιμοποιήσουμε σε αυτούς τους αρρώστους είναι ότι στην ουσία δεν έχουμε καμιά συμφωνία στο μέγεθος, στη διάρκεια της μείωσης σε αυτούς τους αρρώστους. Επίσης, μελέτες με εμβόλια που έχουν γίνει σε αυτούς τους αρρώστους λένε ότι έχω απόδοση στο overall survival χωρίς να αλλάξει καθόλου το PSA, άρα ίσως δεν είναι και τόσο καλός δείκτης. Το PSA επίσης μπορεί να, να επηρεάζεται από τα φάρμακα και δεν συνδυάζεται και με την ποιότητα ζωής των αρρώστων. Αλλά υπέρ είναι ότι έχουμε δει ότι ακόμα και σε αυτούς τους αρρώστους έχουμε μια καλύτερη αύξηση στην επιβίωση, για να είμαστε ειλικρινείς, μετά από μια σημαντική πτώση του PSA. Και τελικά δεν έχουμε και πολλούς άλλους δείκτες να παρακολουθήσουμε τους αρρώστους αυτούς. Μην ξεχνάτε ότι με βάση το PSA χειριζόμαστε τους αρρώστους αυτούς, με βάση το PSA θα τους δώσουμε και χημειοθεραπεία των αρρώστων αυτών και το αποτέλεσμα της χημειοθεραπείας που θα είναι η θεραπεία αυτών των αρρώστων μπορεί να σχετιστεί και με βάση το PSA. Πρέπει να τονίσουμε ότι το PSA πιθανότατα, το ξέρετε όλοι, να μην είναι ο καλύτερος δείκτης γενικότερα, αλλά σίγουρα είναι ο μόνος δείκτης που σήμερα κατευθύνει τη θεραπεία σε αυτούς τους αρρώστους. Η θεραπεία σε αυτούς τους αρρώστους, των αρρώστων αυτών, δεν είναι άμυρη κινδύνων. Αλλά είναι σίγουρο ότι σε πολλούς από αυτούς, ιδιαίτερα στις τοπικές υποτροπές, θα πρέπει να κάνουμε θεραπεία. Σας ευχαριστώ πολύ. Και αυτός είναι ο πύργος της Βαβέλη. Λοιπόν, δεν έχουμε παίξει ποτέ τάβλη μαζί, κύριε Σκολαρίκο, αλλά σήμερα συνειδητοποίησα τον τρόπο με τον οποίο θα σας κέρδιζα. Έτσι, είσαστε ο χαρακτηριστικός τύπος που άμα παίζαμε πόρτες, το 4-2 θα το παίζατε εσείς επιθετικά και θα βγάζατε ένα πουλί στην άκρη, ενώ εγώ θα έφτιαχνα πόρτες με αυτή την ιστορία. Δεν ξέρω, κύριε καθηγητά μου, τι... Ο Ατρόμητος καλά ήταν, πάμε στον Ολυμπιακό τώρα. Λοιπόν, εκείνο το οποίο... Όντως, λοιπόν, ο τίτλος ήταν «Βιοχημική υποτροπή» και σαφέστατα δεν θα έχω καμία αντίρρηση να πω ότι το μοναδικό μέτρο το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή για να μετράμε τον καρκίνο είναι το PSA. Αλλά αυτό δεν αναιρεί την άποψη ότι είναι μια μεγάλη χαζομάρα ακόμα. Έτσι. Εγώ θα ήθελα, λοιπόν, μετά από αυτό που σκέφτηκα που μου είχε στείλει ο κ. Χατζηχρήστου το θέμα, είπα ότι η πιο ουσιαστική προσέγγιση θα ήταν να βάλω δύο ερωτηματικά. Θα νικήσουμε τον καρκίνο? Θα χάσουμε τον ασθενή? Νομίζω πως
Δεν θα μπορέσω να σας απαντήσω σε αυτά τα ερωτηματικά, όπως δεν έχει μπορέσει κανένας μέχρι τώρα να απαντήσει και θα ήταν άδικο να πει κανείς ότι μπορεί να τα απαντήσει ο υποφαινόμενος από εδώ πέρα. Απλά και μόνο θέλω να βάλω τους προβληματισμούς μου. Τους προβληματισμούς που άλλους τους πιστεύω ακράδαντα και άλλους δεν τους πιστεύω και θα τους βάλω απλά και μόνο για χάρη κουβέντας. Έτσι. Γιατί σε αρκετά πράγματα θα το δηλώσω ευθύς εξ αρχής ότι συμφωνώ με τον Ανδρέα, δεν υπάρχει θέμα. Έτσι, στην καθημερινή πρακτική που έχουμε για τον άρρωστο. Και πάλι να δεν είχαμε δει τις διαφάνειες ο ένας του άλλου, είναι ακριβώς η προσέγγιση, ότι είναι διαφορετικά πράγματα η προσέγγιση της βιοχημικής υποτροπής μετά από τη ριζική προστατεκτομή, μετά την ακτινοθεραπεία, μετά τον ορμονικό χειρισμό, όταν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν μεταστάσεις. Και θα μου πείτε, υπάρχουν άρρωστοι που κάναν ορμονικό χειρισμό και δεν είχαν μεταστάσεις? Θα αυξάνεται το ποσοστό αυτό συνεχώς. Μιλάω μέσα στα πλαίσια της σωστής ιατρικής πρακτικής. Δυστυχώς στον τόπο μας υπάρχουν πάρα πολλοί ουρολόγοι που κάνουν ορμονικό χειρισμό σε κλινικά εντοπισμένο καρκίνο του προστάτη που θα είχε ένδειξη να κάνει άλλου τύπου θεραπεία. Ας ελπίσουμε ότι αυτά τα ποσοστά της κακής ιατρικής πρακτικής θα μειώνονται δραματικά συνεχώς. Αλλά υπάρχει, για παράδειγμα, το ποσοστό εκείνο το οποίο θα κάνει ορμονοθεραπεία μετά από ακτινοθεραπεία χωρίς να έχει μεταστάσεις. Και θα έχει πρόοδο του PSA. Άρα αυτό το κομμάτι των αρρώστων είναι εκείνο το οποίο θα διωγγώνεται σημαντικά από εδώ και πέρα. Ή εκείνοι οι οποίοι θα κάνουν ορμονοθεραπεία μετά από ριζική προστατεκτομή, χωρίς να προηγηθεί η ακτινοθεραπεία. Πάλι χωρίς να έχουν μεταστάσεις. Μια εντελώς διαφορετική οντότητα αρρώστων. Και σε υπερήλικες, ναι, εντάξει αυτό το πράγμα. Έτσι. Άρα λοιπόν είναι όλα αυτά τα πράγματα. Τι μας λένε τα guidelines, πάλι οι συστάσεις, τι θεωρούμε βιοχημική υποτροπή μετά από τη ριζική προστατεκτομή. Και είναι τιμή PSA πάνω από 0,2 επιβεβαιωμένο σε 2 συνεχείς μετρήσεις. Και ουσιαστικά τι λέει για αυτό το πράγμα, τι μπορείτε να κάνετε. Μπορείτε να κάνετε ακτινοθεραπεία, μπορείτε να κάνετε πλήρη ορμονικό αποκλεισμό συνεχή, μπορείτε να κάνετε διακοπτόμενο, μπορείτε να κάνετε το συνδυασμό αντιανδρογόνων μαζί με αναστολή στις 5α αναγωγάσεις και επίσης βάζει την ιστορία ότι πρώιμη χημειοθεραπεία. Βιοχημική υποτροπή μετά από ριζική προστατεκτομή. Εκείνο το οποίο όμως συσσωρεύσαμε σαν αντίληψη και θα σας δείξω ότι δεν συνέβη μόνο στις δύο μελέτες που παρουσίασε τεχνιέντος ο κύριος Σκολαρίκος, ότι ήταν από το ίδιο κέντρο από την Αμερική, γιατί αυτό αποτελεί παγκόσμια εμπειρία και η αντίστοιχη από την Ευρώπη, είναι ότι η πρόοδος της νόσου με την έννοια την κλινική, την εμφάνιση μεταστάσεων, μετρήσιμων μεταστάσεων και τελικά τον θάνατο από την νόσο, μπορεί να καθυστερήσει πάρα πολλά χρόνια από τη στιγμή που θα γίνει η βιοχημική υποτροπή. Και όντως λοιπόν, η πρώτη μεγάλη μελέτη είναι αυτή που δημοσιεύτηκε στο JAMA. Δείτε πόσα μεγάλα ονόματα, εγώ τα έβαλα όλα. Δεν έβαλα έναν μόνο, τον πρώτο συγγραφέα, έβαλα και τον Πάρτιν και τον Άιζενμπεργκερ και τον Πίρσον και τον Γουόλς. Ουσιαστικά ήταν αυτή η καμπύλη που μας την έδειξε προηγουμένως ο κύριος Σκολαρίκος. Ότι κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν πάρα πολλά χρόνια που θα περάσουν από τη στιγμή που θα γίνει η βιοχημική υποτροπή μέχρι να εμφανιστούν μεταστάσεις. Δεν μιλάμε ακόμα τίποτα για επιβίωση. Και έχουμε πάλι το ίδιο πράγμα, το οποίο είναι αρκετά πιο πρόσφατο. Έτσι, με άλλους ανθρώπους μπήκανε και άλλοι άνθρωποι μέσα σε αυτή την ιστορία, που πάλι έχουμε το ίδιο πράγμα ακριβώς. Η εμφάνιση μεταστάσεων μετά από τη βιοχημική υποτροπή, χωρίς να γίνει απολύτως τίποτα, μετά από ριζική προστατεκτομή. Και ουσιαστικά, για να μην με κατηγορεί ότι δεν δέχομαι μερικά πράγματα ο κύριος Σκολαρίκος, εκείνο το οποίο έχει τεράστια σημασία, ναι, να ξεκαθαρίσουμε όσο δυνατόν τους αρρώστους οι οποίοι πραγματικά θα κινδυνεύουν από τη στιγμή που θα γίνει η υποτροπή του PSA μετά από ριζική προστατεκτομή. Και ποιοι είναι εκείνοι οι άνθρωποι που κινδυνεύουν πιο πολύ? Είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν πολύ ψηλό Gleason score προηγουμένως, αυτοί οι οποίοι υποτροπίασαν πολύ σύντομα σε σχέση με το χειρουργείο και εκείνοι οι οποίοι είχαν PSA doubling time, το οποίο ήταν πολύ ψηλό. Άρα λοιπόν έχουμε τη δυνατότητα να διαλέξουμε τους αρρώστους εκείνους οι οποίοι θα μπουν κατευθείαν σε μια ομάδα ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου
για γρήγορη πρόοδο της νόσου και τελικά πιθανότατα και θάνατο από την νόσο, στους οποίους να μπούμε, ωραία, θα παρέμβουμε με πιο έντονο και πιο ευχαριστώ γρήγορο πολύ, τρόπο. Ευχαριστώ πολύ, γιατί αυτό βασίζεται στο PSA, συγγνώμη για τη διακοπή. Μα ευθύς εξ αρχής. Βασίζεται στο PSA. Το όλο debate βασίζεται στο μοναδικό πράγμα στο PSA. Απλά και μόνο, αν δεν το δούμε το PSA σαν έναν δείκτη, όχι αντίπαλο, και πάνω, όχι ουσιαστικά αντίπαλο, νομίζω πως να το έχουμε χάσει. Να κάνω και άλλη μια παρέμβολη. Παρακαλώ, δεν είναι. Βέβαια δεν έχει το ολοκληρώσει, δεν ξέρω τι άλλες διαφάνειες θα έχετε, γιατί μπορώ να πιαστώ αδιάβαστος. Όλες οι μελέτες για την επιβίωση, παρόλο που είναι διαφορετικά τα πρώτα ονόματα, είναι από ένα κέντρο. Όλες. Να το προσέξετε, γιατί όλες είναι από ένα κέντρο. Αυτά όμως, και το εδώ ξέρω πέρα, αρκετά καλά. Αυτά εδώ πέρα που είναι μεταανάλυση όμως, κύριο Σκολαρίκο, δεν είναι από ένα κέντρο. Γι' αυτό το είπα και επέμενα προηγουμένως. Είναι από όλες τις εργασίες του ιδίου κέντρου μεταανάλυσης. Του ιδίου κέντρου μεταανάλυσης, ακριβώς. Τι να κάνουμε. Ακριβώς, ας μαζέψετε εσείς τα δικά σας περιστατικά, τα οποία είναι πιο πολλά από του Walls, για να μας τα φτιάξετε ότι θα έχουμε 15 ετία για το τι γίνεται με τη βιοχημική υποτροπή. Τι να κάνουμε. Και κροσέ τώρα, τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Θέλουμε από εκείνους που έχουν περιστατικά. Τι να γίνει. Τέτοιου είδους μελέτες για τον καρκίνο του προστάτη δεν μπορούν να βγουν από ανθρώπους οι οποίοι θα κάνουν 100 και 200 περιστατικά. Πάντως η αλήθεια είναι ότι... Και ούτε είναι σε ένα, στη διάρκεια της δικιάς μας της ζωής, γιατί όλα πολύ ωραία τα πράγματα. Εάν δεν είχε ξεκινήσει ο Γουόλς να κάνει τις ριζικές προστατεκτομές τότε που τις ξεκίνησε, δεν θα είχαμε καμία ιδέα και αντίληψη τι θα γίνει. Αυτά τα πράγματα, εγώ σας λέω ότι είναι ήδη εκ των προτέρων ξεπερασμένα. Για ποιο λόγο? Διότι η ίδια ιστορία της ένδειξης για διενέργεια ριζικής προστατεκτομής και άρρωστοι που κάνουν ριζική προστατεκτομή είναι εντελώς διαφορετική από αυτούς τους αρρώστους που χειρουργήθηκαν πριν από 25 χρόνια και 15 χρόνια. Σωστή. Γιατί ο ίδιος ο Πάτρικ Γουόλς αυτή τη στιγμή δεν χειρουργεί κανέναν άλλον που να είναι περισσότερο από 55 χρονών και να έχει γκλίζον παραπάνω από 6 και να έχει PSA παραπάνω από 2,5. Χάρηκα πολύ. Είναι οι ίδιοι. Να κάνω κι εγώ την παρέμβασή μου εδώ πέρα, ότι τα κενά που υπάρχουν τεράστια και ο Κώστας ο Γιφτόπουλος μετά θα σας δείξει από πού παίρνουμε βιοψία, τι κάνουμε και τι δείχνουμε και πόσα κενά έχει ακόμα και αυτό στη βιοψία που παίρνουμε, ποιος είναι ο ρόλος των ζωνών, τι λάθη που κάνουμε. Επειδή έχω δει την ομιλία του, όπως ολονώ τις ομιλίες, το βάζω αυτό και σαν διαφημιστικό τέτοιο, ότι θα εκπλαγείτε από αυτά που θα ακούσετε από τον Κώστα τον Γιφτόπουλο. Ωραίο τρέιλερ έκανες. Απλώς εμένα η παρέμβασή μου είναι για να ξέρουμε τι γίνεται και με τα περιστατικά που όλοι μας κάνουμε. Όλοι μας, όχι μόνο ο Πάτρικ Γουόλς. Όχι, αυτό βέβαια, ήθελα. Όλοι μας κάνουμε. Λοιπόν, και γι' αυτό λοιπόν θα αρχίσω να δίνω κίτρινες κάρτες, έλα να προχωρήσω το παιχνίδι τώρα, γιατί ξεφύγει. Ο προβληματισμός της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας και η προσπάθεια να δημιουργηθεί κάποια ομοφωνία και πήρε βέβαια από πού, από το αμερικάνικο paper είναι αυτό το πράγμα, από την Αμερική. Δημοσιεύτηκε όμως το European Urology, η οποία, που τι λέει grosso modo. Grosso modo λέει ότι κοιτάξτε να δείτε, εάν έχετε την βιοχημική υποτροπή παραπάνω από 0,4 λέει αυτή τη φορά και όχι 0,2 και χωρίς μεταστάσεις, εάν έχετε την επέκταση, το προσδόκιμο ζωής να είναι παραπάνω από 5 έως 10 χρόνια. Παραπάνω από 5 έως 10 χρόνια. Τότε και μόνο τότε θα πρέπει να κάνετε όλο τον υπόλοιπο αλγόριθμο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μητρόπουλε. Ναι, και επιπλέον πάλι... Γιατί ξεκινήσατε με το PSA πάλι. Εάν θα το ξαναπείτε κύριε Σκολαρίκο, θα σταματήσω εδώ πέρα. Ξεκινήσαμε ότι βιοχημική υποτροπή είναι ένας θολός όρος, ο οποίος βασίζεται σε ένα θολό πράγμα που είναι το PSA. Ο κύριε Μητρόπουλε, αν απειλήσετε ότι θα φύγετε, αυτό σημαίνει. Ναι, από το επόμενο πρωτάθλημα, επίσης από το EuroSchool του χρόνου, έχει αφαίρεση 3 βαθμών. Αχα. Εντάξει. Λοιπόν, επομένως εκείνο το οποίο ξέρουμε για ποιο είναι το όπλο μας κατ' ουσίαν μετά από την βιοχημική υποτροπή, μετά από ριζική προστατεκτομή, είναι η ακτινοθεραπεία. Τις προϋποθέσεις που είπε προηγουμένως ο κύριος Σκολαρίκος, ότι είναι τοπική νόσος. Άρα λοιπόν αυτά είναι τα κριτήρια που αυτή τη δεδομένη στιγμή λέμε, ότι να προχωρήσουμε σε ακτινοθεραπεία, επικουρική ακτινοθεραπεία, σε βιοχημική υποτροπή μετά από ριζική προστατεκτομή. Και βέβαια βλέπετε ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει κανένα grade A recommendation για αυτό το πράγμα, είναι grade B ακόμα. Άρα απέχουμε πάρα πολύ από το να είμαστε τόσο πολύ δογματικοί για να χρησιμοποιήσουμε την ακτινοθεραπεία. Και εκείνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι
Ας αφήστε λιγάκι το δέντρο να μεγαλώσει και μετά παίρνετε το αλυσοπρίωνα για να το κόψετε. Άμα θέλετε να το κόψετε, υπάρχουν και κλατευτηράκια γι' αυτό, όταν έχει βγει το κλαδάκι. Η δεύτερη ιστορία είναι βιοχημική υποτροπή μετά από ακτινοθεραπεία. Πάλι ο ορισμός της Ευρωπαϊκής Ορολογικής Εταιρείας για αυτό το πράγμα είναι το PSA συν, να είναι μεγαλύτερο από το ναδύρ συν 2 νανογραμμάρια ανά ml. Αυτό θεωρείται ουσιαστικά βιοχημική υποτροπή μετά από την ριζική ακτινοθεραπεία. Ποιες είναι οι διαφορετικές εναλλακτικές λύσεις για αυτό το πράγμα? Υπάρχουν, αλλά ποια είναι η προτίμηση των ουρολόγων αυτή τη δεδομένη στιγμή? 92% θα κάνουν ορμονοθεραπεία, λέει, σε αυτή την ιστορία. Έχουμε κάποιες εναλλακτικές λύσεις με πάλι grade B. Τίποτα grade A. Τίποτα οριστικό, δογματικό, ότι θα πρέπει να το κάνουμε ντε και καλά και σόνι. Άρα λοιπόν, τι λέει εδώ πέρα? Θα λέμε ότι πιθανότατα έχουμε να κάνουμε με τοπική νόσο όταν το PSA είναι λιγότερο από 10 νανογραμμάρια, το PSA doubling time παραπάνω από 12 μήνες και τότε μπορούμε να σκεφτούμε ότι να μην κάνουμε και σχεδόν απολύτως τίποτα. Μπορούμε να κάνουμε κρυοθεραπεία, μπορούμε να κάνουμε HIFU κλπ. Θα δούμε ένα σωρό πράγματα, μπορούμε να κάνουμε ορμονοθεραπεία. Δεν θα προχωρήσω παραπάνω για να μην φάω χρόνο από το διάλειμμα. Τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν από την salvage ριζική προστατεκτομή μετά από ακτινοθεραπεία, δεν νομίζω πως τόσο εύκολα θα μπορεί κανείς να τα παραγνωρίσει. Στη ζωή μου έχω προσπαθήσει, 3 περιστατικά έχω κάνει, να χειρουργήσω προστάτη μετά από ακτινοθεραπεία. Και αυτό δεν το έκανα μοναχός μου, το έκανα με έναν πολύ καλό γενικό χειρουργό και το κάναμε διότι ο άνθρωπος είχε και απόφραξη του εντέρου και ήταν νέοι άνθρωποι. Για να κάνουμε εξεντέρωση ουσιαστικά, έτσι. Ήταν εκενωτική της Ελλάσσονος Πιέλη. Δεν θέλω καν να το σκέφτομαι. Εάν μάλιστα βάλει κανείς την παράμετρο, διότι δεν την έβαλε ο κύριος Κολαρίκος, όχι επίτηδες, δεν κάνει τέτοιου είδους μπανανόφιλες, απλά και μόνο δεν το είχαν δημοσιεύσει πουθενά όλοι αυτοί οι κύριοι που δημοσιεύσανε για την ριζική θεραπεία μετά από ακτινοθεραπεία. Τι ποσό ακτινοβολίας είχαν πάρει αυτοί οι άρρωστοι? Μήπως ήταν οι παλιοί με τα 60 γκρέι? Γιατί όταν αυτή τη δεδομένη στιγμή μιλάμε για 72 γκρέι ακτινοβολία για να έχεις καλά αποτελέσματα, μην μου πει κανείς ότι με τα 72 γκρέι θα τα βρει τα πράγματα τόσο άνετα. Και θα ήθελα, είναι ο καλύτερος χειρουργός του κόσμου. Και αν ανοίξει το έντερο, θα μείνει με κολοστομία αυτός ο άνθρωπος από εκεί μετά. Δεν πρόκειται να πάει κανείς να το φτιάξει, ούτε πρωτογενός. Δεν θα κάνει, πιστεύω, τέτοιου είδους βλακεία κανείς να πάει να κάνει πρωτογενός σύγκληση του εντέρου στην τρύπα που θα έχει ανοίξει όταν θα κάνει ριζική προστατεκτομή. Ποιο είναι το ποσοστό, το πραγματικό της εγκράτειας που έχει σχέση με την ποιότητα ζωής? Έτσι, όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία έχει η ριζική θεραπεία μετά από ακτινοθεραπεία. Η βραχυθεραπεία τώρα σαν salvage. Έχουν δοκιμαστεί αυτά τα πράγματα, αλλά πάλι η τοξικότητα τόσο τοπικά στο ουροπιογεννητικό όσο και στο γαστρεντερικό είναι πολύ συχνή. Τοξικότητα ακτινοθεραπείας είναι μια ιστορία που όσοι το έχετε βιώσει με αρρώστους με τοξικότητα ακτινοθεραπείας, νομίζω πως θα έχετε δει ότι έχουν βλαστημίσει την ώρα και τη στιγμή που το κάναμε. Τώρα για το HIFU, νομίζω πως μόνο και μόνο η πιθανότητα δημιουργίας του συρυγίου μεταξύ εντέρου και ουρίθρας, που είναι πολύ σημαντική, το παραδέχονται οι ίδιοι που το κάνουν HIFU. Μόνο και μόνο εμένα θα με έκανε να μην το σκέφτομαι με τίποτα αυτό το πράγμα. Από την άλλη μεριά, εκείνο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι να ξέρουμε ότι με μόνη την παρατήρηση η πενταετής επιβίωση χωρίς μεταστάσεις 88% με την ορμονική θεραπεία, 92% με watchful waiting. Μόνο και χωρίς να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά. Νομίζω πως αυτό το νούμερο αξίζει κανείς τον κόπο να το κρατήσει, ότι είναι μια πραγματικότητα και είναι μια σχετικά πρόσφατη δουλειά αυτή στην οποία έχει βασιστεί ακριβώς αυτό το νούμερο.
Τέλος, βιοχημική υποτροπή μετά από ορμονικό χειρισμό. Εκεί τα πράγματα είναι πραγματικά πάρα πολύ περίεργα, διότι έχουμε να κάνουμε με όλων των ειδών τις τοξικές θεραπείες από τη στιγμή που θα πούμε ότι έχουμε τελειώσει με τους ορμονικούς χειρισμούς δεύτερης γραμμής. Και εκεί μπαίνει ο προβληματισμός που δεν θα τον ξαναπώ, που είπα προηγουμένως. Εκεί αρχίζουμε και παίζουμε με κάποιους μήνες και κυρίαρχα θα πρέπει να παίζουμε, νομίζω, με το θέμα της ποιότητας ζωής. Το τι θα βοηθήσει να είναι αυτός ο άρρωστος, ο οποίος πλέον έχει μπει στην τελική του ευθεία, να περάσει τον υπόλοιπο της ζωής του όσο δυνατόν με λιγότερα προβλήματα και λιγότερες επιπτώσεις στην ποιότητα της ζωής του. Εκείνο λοιπόν το οποίο με βάση το PSA, γιατί αυτή τη δεδομένη στιγμή, ναι, το PSA είναι εκείνο το οποίο καθορίζει τα πράγματα. Δεν το αμφισβητώ. Αυτό είναι το θέμα μας άλλωστε. Νομίζω πως ξεχωρίζουμε τα κομμάτια όταν είναι μη μεταστατικός ο καρκίνος, με ανδρογονικό αποκλεισμό πάντοτε, έτσι. Μη μεταστατικός όπου αυξάνεται το PSA. Ο στόχος μας σε αυτή τη φάση, μη μεταστατικός καρκίνος, είναι η αύξηση της επιβίωσης παρεμπόδιση των μεταστάσεων. Μεταστατικός αλλά ασυμπτωματικός, που είναι διαφορετικός. Ακόμα αυξάνεται το PSA, αλλά δεν έχει συμπτώματα. Είναι ξεχωριστό πράγμα από το μεταστατικό συμπτωματικό. Σε αυτή τη φάση, οι στόχοι, που δεν ξέρουμε ακόμα το πώς να τους εξυπηρετήσουμε, είναι να υποχωρήσει η νόσος, να αυξηθεί η επιβίωση, να παρεμποδιστούν οι περαιτέρω μεταστάσεις. Δεν το έχουμε κερδίσει ακόμα αυτό το πράγμα. Εκείνο το οποίο έχουμε κερδίσει είναι να αλλάξουμε το πώς θα πρέπει να διαβάζουμε το ακρονίμιο PSA. Έτσι, χρειαζόμαστε ψυχίατρο και ο ουρολόγος και ο άρρωστος με το PSA. Άρα λοιπόν, promoting stress and anxiety, νομίζω πως είναι το PSA από κάποια στιγμή και μετά στον καρκίνο του προστάτη. Και εκείνο το οποίο έχω μοιράσει σε όλους και αν θέλετε μπορείτε να το βρείτε στο υλικό, είναι ένα πολύ χιουμοριστικό άρθρο το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ. Πολύ παλιό, από το 1997. Ένας Καναδός το έχει γράψει, έτσι, ο Lawrence Clutch. Έχει κάνει, παίζει με τις λεξούλες PSA και για παράδειγμα τα καινούρια ταξινόμηση, λέει, έτσι, ένα καινούριο είδος έχει προκύψει, μια καινούρια αρρώστια, PSA Dynia, από το προστατοδίνια. Λοιπόν, και έχουμε λοιπόν PSA Dynia BPO, biopsy pending και ούτω καθεξής. PSA Dynia καρκίνος προστάτη watchful waiting, high PSA on watchful waiting protocol. Διαβάστε το, έχει μεγάλη πλάκα, διότι ουσιαστικά είναι ακριβώς χαρακτηρίζει του πόσο μπορεί το PSA αυτό καθ' αυτό να μας τρελάνει σε αυτή την ιστορία και καταλήγει ότι αυτή η κατάσταση, η καινούργια νόσος με το PSA έχει πάρει επιδημικούς χαρακτήρες και ότι τελικά θα πρέπει μόνο μία προσπάθεια συγκεντρωμένη από όλη την επιστημονική κοινότητα να μας βοηθήσει να καταλάβουμε αυτήν την καινούρια οντότητα η οποία έχει προκύψει. Παρακαλώ στην προηγούμενη διαφάρεια, κύριε Μητρόπουλε, να τονίσετε ποια είναι η θεραπεία. Να παρακολουθήσετε, λέει, ένα σεμινάριο ουρολιθίασης τριών ημερών. Άρα, λοιπόν, ναι, νομίζω πως ο κύριος Σκολαρίκος θα πρέπει να... Και όχι μόνο ουρολιθίασης. Το έκανε ο κύριος Σκολαρίκος. Ναι, το έκανε, ναι, αλλά δεν έγινε καλά, αυτό είναι το κακό. Άρα, λοιπόν, δεν φτάνει σαν θεραπεία. Άρα, συνθηκής της λειτουργίας είναι το επόμενο. Ίσως, ναι. Λοιπόν, άρα, λοιπόν, πιστεύω, για να κλείσω αυτό το πράγμα, αυτό το πιστεύω ακράδαντα, έτσι. Μερικά από τα προηγούμενα τα πίστευα, αλλά αυτό το πιστεύω ακράδαντα, ότι η αποτελεσματικότητα της όποιας επικουρικής θεραπείας θα πρέπει να ζυγίζεται πάντοτε σε σχέση με τις παρενέργειες, θα πρέπει να ξέρουμε τις παρενέργειες του επόμενου βήματος. Δεν μπορούμε να το αφήνουμε έτσι. Και την επίδραση στην ποιότητα ζωής. Αν είναι να ζήσει με ένα σακουλάκι ο άλλος από εκεί και μετά, θα πρέπει να το έχει επιλέξει, για παράδειγμα. Και βέβαια, στις σημερινές εποχές, να σκεφτόμαστε και όλα τα λεφτά τα οποία έχουμε να πληρώσουμε. Γιατί εχθές κουβεντιάζαμε σε ένα πηγαδάκι την ιστορία τι θα γίνει. Θα πάρει έγκριση στην Ελλάδα το εμβόλιο για τον ορμονοάντοχο καρκίνο του προστάτη, κοστολογημένο στις Ηνωμένες Πολιτείες $120,000. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, για αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης κατά 1,5 ή 2 μήνες. Δεν ξέρω, εγώ άμα ήμουνα στις αντίστοιχες επιτροπές να αποφασίσω, δεν θα έλεγα ποτέ. Και αυτή είναι η τελική μου διαφάνεια. Είναι χρόνια πριν που είχε βγει σε πρωτοσέλιδο στο Fortune αυτό το πράγμα. Δυστυχώς, ακόμα,
μάχη για τον καρκίνο του προστάτη, ειδικά, δεν έχει βρεθεί με ποιο τρόπο θα την κερδίσουμε. Δυστυχώς. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, ως διαιτητής αυτής της κατεπίφαση αντιπαράθεσης, θα ήθελα να συγχαρώ για τους δύο σας, γιατί προσεγγίσατε έτσι πολύ συνθετικά το ρόλο του PSA, δηλαδή καταφέρατε δήθεν μαχόμενοι να κάνετε μία σύνθεση εν τέλει για το ρόλο του. Εμένα με άγγιξε η πρώτη τελευταία διαφάνεια του Διονύση, αυτή η οποία θέτει τα όρια, τις όχθες μέσα στις οποίες αξιολογούμε κάθε πιθανή παρέμβαση μετά από την βιοχημική υποτροπή. Λοιπόν, αλήθεια, τώρα λόγος στο ακροατήριο. Αν μου επιτρέπετε ένα μικρό σχόλιο. Η αλήθεια είναι ότι πολλά πράγματα δεν είναι ξεκαθαρισμένα. Απλώς νομίζω ότι δεν φταίει, κύριε Μητρόπουλο, το PSA γενικότερα, εάν δεν έχουμε κάτι καλύτερο να προγνώσουμε τους αρρώστους μας. Ευτυχώς η επιστημονική κοινότητα έχει αντιληφθεί ότι ειδικά στον ορμονοάντοχο καρκίνο του προστάτη, επιτέλους καταλάβανε και οι ογκολόγοι ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το PSA ως surrogate marker, έτσι. Δεν είναι. Γιατί στον ορμονοάντοχο ειδικά δεν αποτελεί δείκτη με κανέναν τρόπο της δραστηριότητας του καρκίνου του προστάτη. Ψηφοφορία. Ψηφοφορία. Ωραία, αν υπάρχουν και ερωτήσεις. Τι ερώτηση να γεννήσαμε. Ξέρετε ότι αν δεν ψηφίσω εγώ δεν μπορεί να λειτουργήσει το σύστημα. Λοιπόν, ψηφίσουμε και μετά κάνουμε ένα διάλειμμα. Ναι. Μετά κάνουμε ένα διάλειμμα μέχρι τις 11, όπου θα ακολουθήσει το διαλεκτικά αμέσως επόμενο βήμα μετά από αυτό το οποίο αναπτύξατε εσείς προηγουμένως. Λοιπόν, αρχίστε, ψηφίζετε. Δεν είναι μόνο 20 άτομα εδώ πέρα μέσα. Και οι υπόλοιποι, παρακαλώ. Διονύση, βάζεις πλάτη στο να διαμορφωθεί αυτό το ποσοστό μέχρι τώρα, έτσι όπως υποθέτω ότι υποστήριξες πολύ με την τοποθέτησή σου του Ανδρέα. Ήσουν πολύ υποστηρικτικός. Είναι πολύ μεγάλο δείγμα του ότι τα πράγματα δεν είναι ξεκαθαρισμένα στο κεφάλι μας για να είμαστε εδώ πέρα. Α, μπορεί βέβαια. Λέει ο κύριος καθηγητής, ο κύριος Μελέκος, δεν μπορούμε να κάνουμε καμία ερώτηση μέχρι να βγει η ψηφοφορία. Ναι, ο κύριος Μελέκος είχε ζητήσει. Μην έχουμε και άγχο την ψηφοφορία τώρα. Ναι. Λοιπόν, βιοχημική υποτροπή. Double time 9 μήνες. Ακτινοθεραπεία, επικουρική ακτινοθεραπεία, 65 γκάι. Θα δίνετε ορμονικό ή όχι πριν. Μάλιστα. Και για πόσο είναι, είναι ο μόνιμος τσακωμός μου με τους ακτινοθεραπευτές. Δεν υπάρχει καμία μελέτη η οποία να λέει ότι όταν πάμε να κάνουμε επικουρική ακτινοθεραπεία θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα, όπως είναι τεκμηριωμένο ότι στην πρωτογενή ακτινοθεραπεία, όπου εκεί δεν νομίζω πως υπάρχει ουρολόγος αυτή τη στιγμή και ακτινοθεραπευτής που να μην δίνει μαζί με ορμονοθεραπεία. Για πόσο χρονικό διάστημα λένε ο Παπαευαγγέλιο, αλλά εκεί νομίζω πως είναι τεκμηριωμένο. Εκείνο το οποίο κουβεντιάζω και με τον αρρωστό μου πάντοτε σε αυτό το πράγμα είναι ότι δεν θέλω να πάρεις ορμονική θεραπεία για τον πολύ απλό λόγο ότι πρώτον δεν έχω μελέτες που να τεκμηριώνουν ότι όντως θα έχει κάποιο όφελος κανείς από αυτό το πράγμα, αλλά δεύτερο και κυριότερο είναι ότι δεν έχω καμία σιγουριά για το πού είναι η υποτροπή σου. Έχεις υποτροπή μεν, αλλά όσο και να πιστεύουμε τα διάφορα νομογράμματα και την κινηματική του PSA κλπ. Που μας δείχνει και μας λέει ότι πιθανότατα είναι τοπική ιστορία, άρα έχει νόημα η ακτινοθεραπεία, πού θα πάει να ακτινοβολήσει ο ακτινοθεραπευτής? Είναι ένα συγκεκριμένο κομμάτι που θα ακτινοβολήσει. Έστω ότι θα φτάσει να ακτινοβολήσει και την περιοχή των Λαγωνίων. Αλλά είναι συγκεκριμένη η περιοχή. Άρα λοιπόν, εάν δεν έχω το μέτρο, το πώς θα συμπεριφερθεί το PSA μετά την ακτινοβολία, για να έχω ένα βαθμό σιγουριάς για την εντόπιση της νόσου. Γιατί αν είναι εκτός ελάσσονος πιέλου, παίρνει την ταμπέλα μεταστατική νόσος και όχι τοπική υποτροπή και χρειάζεται να πάρει ορμονική θεραπεία με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο.
Άρα λοιπόν θέλω, από τη στιγμή που δεν έχω δυνατότητα απεικόνησης διαφορετική, να έχω κάποιο βαθμό σιγουριάς για το πού ήταν η νόσος την οποία κυνηγάω. Πού είναι το δέντρο που θα πάω να κόψω. Άρα λοιπόν δεν δίνω ορμονική θεραπεία μαζί με αυτό. Να κάνω ένα σχόλιο, κύριε Μελέκο. Λειτουργεί, με ακούτε? Ναι. Λοιπόν, λόγω της διαφάνειας που θα βρείτε μέσα στο σχολείο, στις δικές μου τις διαφάνειες, είναι καλά απαντημένο το ερώτημα. Απλώς τις έχω κόψει λόγω οικονομίας χρόνου, διαφορετικά ο κ. Χατζηχρήστου θα με είχε πυροβολήσει. Υπάρχει μία μελέτη αναδρομική από τον TROC, Journal of Clinical Oncology 2008 ή 2009. Είναι μέσα στη διαφάνεια. Ακριβώς για το ερώτημα που έχετε κάνει. Κανένα πλεονέκτημα για την επικουρική, για την ορμονοθεραπεία μαζί με την επικουρική ακτινοβολία. Συμφωνώ με τον κύριο Μητρόπουλο. Τρέχουν τρεις μελέτες, το έχω σε ένα κουτάκι δίπλα από το διάγραμμα του TROC. Τρέχουν τρεις μελέτες, οι οποίες είναι προοπτικές πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Μόλις βγουν τα αποτελέσματα. Κάντε μου μια χάρη, κύριε Σκολαρίκο. Μπορείτε λίγο, κύριε Σκολαρίκο, κάντε μου μια χάρη. Μπορείτε να ψηφίσετε λίγο και εσείς για να τελειώσουμε, γιατί έχουμε ισοψηφία. Όχι, ο διαιτητής πρέπει να ψηφίσει. Ο διαιτητής. Πάντως, ήρθε. Αυτά είναι τα πραγματικά, δηλαδή. Ναι. Αυτά είναι τα πραγματικά, δηλαδή. Όχι, γιατί βλέπω ότι είμαι λίγο πιο ψηλός. Προηγουμένως ήταν 21. Δεν ξέρω τι γίνεται. Κάτι θα μεγερεύει ο κύριο. Είστε. Η ψήφος του Προέδρου που μετράει διπλή. Η ψήφος του Προέδρου. Θα δώσουμε κάτι παραπάνω. Συγγνώμη λίγο. Εάν πάτε στο PBL των δύο πριν, ακριβώς κάτω από το PBL 3, υπάρχει αυτό το link για το ερωτηματολόγιο. Αυτό μόλις γυρίσετε. Τώρα όλοι μαζί πάμε για την ετήσια φωτογραφία έξω και μετά τον καφέ. Όλοι κατευθείαν στην Πρασιά, όπως κάθε χρόνο.